τα ντανιασμένα ξύλα για το τζακάκι, τα ξερόκλαδα για προσάναμα και τα τσουβάλια με καβαλίνες και βερβελίθρες στο πρόχειρο υπόστεγο στη θέση τους, το ερημητήριο του Στέλιου, βιοτεχνία εξορίας, έξω και μέσα. Με το που ξεκλείδωσε την πόρτα και άναψε το φως, το μάτι της πήγε στον τοίχο δεξιά, στην πάρινη θήκη για χτένες, νεανικό κέντημα της μάνας του. Εκεί, πιασμένο με παραμάνα, έβλεπε ως πριν από πόσο καιρό, πριν από μήνες, το φιλντισένιο κουμπάκι Μιλαράκι. Ήξερε τι ήταν. Στο Στέλιο μιλιά, ποτέ. Το κουμπάκι έλειπε. Έχωσε το χέρι της στις δύο θήκες, έπιασε ένα κατσαβίδι και ένα ψαλιδάκι για τα νύχια, τίποτε άλλο. Έσκυψε. Κοίταξε κάτω στο τσιμέντο μήπως είχε πέσει, δεν είχε πέσει. Έβαλε δύο κουτσουράκια να σπάσει το κρύο, δεν σκόπευε να κάνει μανιμάνι και να πάρει δρόμο. Πάτησε δύο σκουπιές, έβρασε μια κουταλιά μπαγιάτικο καφέ. Κοίταξε επίμονα το κάθε τι στο χαμηλοτάβανο καμαράκι, το ντιβάνι, την πλαστική ντουλαπίτσα, τον μπαούλο με τις σαβούρες, ό,τι υπήρχε κρεμασμένο στους τέσσερις τοίχους, ένα πανταλόνι παραλλαγής και μια βερμούδα σε ένα καρφί, Παναγίες, δύο φωτογραφίες της Αμαλίας, μία με το ποδηλατάκι της, μία στην κούνια που υπήρχε κάποτε δεμένη στα κλαδιά της Ροδακινιάς, το πορτρέτο της ίδιας με καπέλο τζόκεϊ και τσαχπινιά στο βλέμμα, μια πηγή, πηγή φωτός άλλοτε, σβηστή τώρα. Πήγε στο τραπεζάκι με τα τακτοποιημένα βιβλία και χαρτιά, χειρόγραφα και άρθρα ξένων οικονομολόγων σε εκτυπωτή, άνοιξε το χαρτοφάκελο που έγραφε απ' έξω για την Αμαλία και άρχισε να διαβάζει πάλι αυτά που είχε ξαναδιαβάσει, σημειώσεις από έρευνες του Στέλιου σε μια περίοδο το 2012 πρέπει, όταν η θυγατέρα τους είχε τα νεύρα της, επειδή ψαχνόταν για αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά δεν ήξερε τι ήθελε. Με μαύρο, κόκκινο, πράσινο μπικ και πολύ καθαρά γράμματα, η φλαμπουριά θέλει 400 χρόνια για να μεγαλώσει, 400 για να ζήσει και 400 για να πεθάνει. 1942 έδρα βοτανικής, 1958 ανασύσταση βοτανικού κήπου σε 1600 στρέμματα στο Δαφνί, βάκυλος της Θουριγγίας, το οικολογικό φάρμακο για κάμπιες, μπορτουροψάλιδα, κονταροψάλιδα, χειροψάλιδα κλαδέματος, λούπινα, η σόγια του μέλλοντος, 40% πρωτεΐνη, β2, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, 200 με 500 κιλά αναστρέμα, βρόσιμες ποικιλίες στο λευκό, το κίτρινο, το μαργαριταρένιο, ξερικό φυτό, σπέρνεται και σε άγωνα εδάφη. Πρόσφορη για δοκιμαστική καλλιέργεια, η διπλανή κατηφορική πλαγιά, αγροτεμάχιο 12,5 στρεμάτων, κληρονομιά του Στέλιου από άτεκνη θεία στο Τορόντο, τα τελευταία χρόνια του έμφυα. Τότε εκείνος είχε αναρωτηθεί άτολμα και πολύ χαμηλόφωνα πόσες άραγε βαθμίδες πρέπει να χτιστούν για να συγκρατούν το χώμα εάν καλλιεργηθεί κάποτε, και η πηγή είχε αναρωτηθεί έντονα ποιος τρελός θα βάλει υπογραφή για δάνεια, ποιος θα θυσιαστεί σε δοσοληψίες με τράπεζες. Αυτό δεν το ξανασκέφτονταν τώρα κατόπιν εορτής. Καμιά φορά κάτι μισόλογα, κάτι φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες και περιστατικά που μοιάζουν ρουτινιέρικα και διάφορα, όλα μαζί φωνάζουν αλήθειες, αλλά ποιος έχει την πρόνοια να τα μαζέψει, να τα συντεριάξει και να λάβει εγκαίρως το μήνυμα. Άφησε τα χαρτιά, έπιασε διάφορες μάτιες αναμνήσεις. Μόνο από μέσα μου μπορώ να διηγούμε τη ζωή μου, να τα λέω στον εαυτό μου, σκέφτηκε. Το κόψε, σηκώθηκε, στάθηκε αναποφάσιστη. Να ψαχούλευε πάλι τον τενεκάκι με τις άχρηστες δραχμές και τα τάλιρα, να ξανακοίταζε στο τάπερ με την ταγκισμένη καριδόψυχα, να άδειαζε το βάζο με τις φακές, κουμπί, κούτελο, τάφος, βράχος, ασκήσεις για δυνατούς λίτες. Ήταν όντως ενίγματα ή ο άγριος θάνατος την είχε κλονίσει τόσο που έχανε το νόημα του τετέλεστε και το μέτρο των τετελεσμένων. Γραμμή για τον Εροχήτη. Έπλυνε μπρίκι φλιτζάνι, τρύπωσε στη μικρή τουαλέτα, πέρασε τον υπτηράκι με ένα βετέξ, κοίταξε ραδιασμένο στο ράφι τα ξυριστικά του Στέλιου, την τσατσάρα του, τις δύο πλάκες πράσινο σαπούνι και στο πιαστράκι πιο κει, κρεμασμένο ακόμη το παλιό άσπρο του πουκάμισο, άπλυτο από το καλοκαίρι. Μύρισε λέμαργα τις κιτρινίλες του υδρότατου στις μασχάλες, φίλησε το γιακά σαν να φιλούσε το λαιμό του. «Εσένα δεν έχω σκοπό να σε μπουγαδιάσω», ψιθύρισε και αμέσως μετά κόλλησε στον καθρέφτη. Λαχταρούσε να βρει κατάφατσα εκεί το πρόσωπο του άντρα της,
να δει τα ματόκλαδά του να παίζουν, τις φλέβες του λαιμού να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν ολοζώντανες. Θα κουμπούσε τα δάχτυλά της στο κεφάλι του, θα μετρούσε σωστά το πλάτος του μετόπου, την απόσταση από τα φρύδια ως τις ρίζες των μαλλιών του. Περίμενε, περίμενε. Στο τζάμι υπήρχε μόνο το σπασμένο μούτρο της και το θολωμένο βλέμμα της. Αυτή που διάβαζε τα μάτια των άλλων καρφώθηκε εκεί για 20 λεπτά και δεν μπορούσε να διαβάσει τα δικά της. Ένιωσε το στήθος και το κεφάλι της να καίνε, την ίδια στιγμή που τα πόδια της είχαν ολότελα ξυλιάσει. Άλλος άνθρωπος από τη μέση και πάνω, άλλος από τη μέση και κάτω. Έκλεισε τα μάτια και ψιθύρισε 5 λέξεις κοφτά. «Δεν ξέρω πού να είμαι». Ας δούμε και κάτι από την κόρη. Αυτά τα ωραία νυχτέρια, ούτε πολλά ούτε σπάνια όμως. Τότε τα πράγματα ήταν ανάποδα, οι νύχτες μια χαρά, οι μέρες πρόβλημα, σιωπές και αφηρημάδες και χάσματα και η Αμαλία μεγαλώνοντας να τα παίρνει είδηση και να τους φακελώνει. Στο μυαλό της πηγής ήταν φυλαγμένες κάμποσες κασέτες. Κάποια βράδια άκουγε την απομαγνητοφώνηση να βαράει στα μελίγκια, να αντυχεί σαν από μεγάφωνα στα σωτικά της, να εξωστρακίζεται στα ντουβάρια. Δίχως παράσιτα, ολοκάθαρα σαν ολόφρεσκα τα λόγια της κόρης τους 8 χρόνια πίσω. «Λοιπόν, παιδες, είναι Ιούλιος, 34 βαθμοί ζέστη και εδώ μέσα έχουμε πολικό ψύχος. Ανταρκτική το κάναμε. Μπαμπά, αντί να κυκλοφορείς σαν υπνοβάτης και να μην ακούς που ζητάω τη γνώμη σου παιδαγωγικά ή τι, τράβας το κονάκι σου και μην ξανάρθεις. Εάν ποτέ ανέβω εγώ στο κολοκαταφύγιο που πας για να χάνεσαι από τη μάνα, θα πετάξω μολότοφ και θα στο κάψω. Και εσύ, μαντάμ, που οι κόπανοι σε φωνάζουν υπότισσα της ασφάλτου, είσαι το ξεφούσκωτο λάστιχο της οικογένειας». Είχε ρίξει κι άλλα, πως ώρες και φορές νιώθει σαν ορφανό από την Παλαιστίνη, φιλοξενούμενο σε κατασκήνωση, με φαΐ, κρεβάτι, παγωτό, πλυμμένα ρούχα και μέχρι εκεί. Πως δεν είχε νόημα πια να παίζει την καλή κόρη και με τα παρέξω σόγια την ευτυχισμένη ανιψιά, πως θα τους πήγαινε με το ζόρι σε δικηγόρο να κάνουν αίτηση διαζυγίου, πως θα κλειδωθεί στην κάμαρά της με τη Σίντι Λόπερ και να μην τολμήσουν να τη φωνάξουν, πως θα τζάσει από την Ελλάδα για πάντα, πως όταν κάνει δικά της παιδιά δεν θα τους κόβει το αίμα, δεν θα γίνει μύδια παιδικών ψυχών. Το ίδιο βράδυ, πατέρας και κόρη είχαν πάει μαζί για ψάρεμα. Ήταν η δεύτερη φορά μετά από καυγά. «Ένα ψάρεμα μας μένει για μορατόριουμ μετά από κάθε ξέσπασμα», είπε εκείνος επιστρέφοντας. «Στέλιο, έλα έστω στον ύπνο μου. Έλα και πες μου πως λέω μαλακίες για το κουτελό σου, πως με μπερδέψανε τα τσουλούφια σου ριχτά ως τα μάτια». Ας πάω και τώρα και στη 217. Κάτι από μια άλλη ηρωίδα. Πόπι. Η βασική πηγή, έχουμε μια Πόπι και μια Πέπι, ένα γυναικείο τρίο, το οποίο κινείται στο σήμερα, όπως το χθες κινήθηκε ένα άλλο τρίο, μαθητικό τότε, ο Στέλιος, ο Ισίδωρος και ο Ηλίας, γιατί έδωσα παρόμοια ονόματα στις τρεις γυναίκες αυτές. Πρώτον, γιατί η ζωή της καθημιάς έχει κάτι από τη ζωή της άλλης. Και δεύτερο, γιατί, δεν ξέρω αν το έκανα καλά, σκεφτόμουν ότι αν υπάρξουν αναγνώστες και λίγο προσεκτικοί είναι στις πρώτες σελίδες, 10, 20, 30 σελίδες για να μπορούν να ξεχωρίσουν ποια είναι ποια, αυτός είναι ένας τρόπος ενδεχομένως να επισημάνουν και κάποιες άλλες φράσεις, κλειδιά μέσα στο κείμενο που θα ήθελα να μην πάνε αστράφη. Λοιπόν, η Πόπη, μεταφράστρια. Τι σακάτοικο όνειρο κι αυτό. Τις προάλλες είχε δει πως έκανε σε κάποιο νοσοκομείο ολόσωμες ακτινογραφίες και τα νούμερα στις μετρήσεις στέρνου, λεκάνης, κάτω άκρων έδειξαν πως από τη μέση και κάτω στενεύει ραγδαία και πως επίκειται η εξαήλωση του μισού κορμιού της. Σύντομα θα έπρεπε να μάθει να ζει δίχως κοιλιά και πόδια, θα υπήρχε μόνο στήθος, πλάτη, χέρια, κεφάλι. Μία γιατρός της είπε ότι και η ίδια σε 2-3 χρόνια θα χάσει το σώμα της, αλλά από τη μέση και πάνω. Ήδη το κεφάλι της είναι μισό, τα χέρια της ξεραίνονται, ο θώρακάς της μαζεύει συνεχώς. «Κοιτάξτε με, κυρία Χράπη,
Η μεγάλη περιφέρεια και τα παχιά πόδια μου, σώα, αλλά οι υπόλοιποι οδεύω προς εξαφάνιση. Εμπειρία, ο θεμέλιος λίθος της απεσιοδοξίας για την Πόπη. Ας πάμε τώρα σε κάτι που σ' αρέσει εσένα. 315 για το χατήρι σου αυτό. Και άμα δεν σ' αρέσει, θα βάλουμε κάτι άλλο. Η Πέπη δεν άκουγε. Να νουρίζοντας την αγκαλιά της τη ρούσα, στεκόταν στο κατόφλι, ανάσαινε τη δροσιά και παραμιλούσε σιγανά. Τα μόνα που ακούστηκαν καθαρά ήταν όταν άφησε τη γάτα, ήπια ακόμη ένα και τσίριξε με λαχτάρα. «Θέλω ένα φιλί», που λέει και το τραγούδι. «Ας φιληθούμε, μα να φιληθούμε με όλη μας την ψυχή, όχι πάλι στα πεταχτά, όχι τα φιλάκια του τύπου, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, βαριεστήσαμε και ώρα να του δίνουμε για τα σπίτια μας». Βάλσαμο το τρίλεπτο που ακολούθησε, οι τρεις γυναίκες να αγκαλιάζονται σφιχτά ή απαλά, να χαϊδεύουν μαλλιά, να φιλούν μάγουλα, κούτελα, αυτιά, πέτα, κουμπιά και μανίκια, το βαφτιστικό σταυρουδάκι της Πέπης, την καρφίτσα ανανά της Πόπης, την πρετέλα του σουτιέν της Πηγής και το κατσαβίδι που εξήχε από την τσέπη στο στήθος της φόρμας της, να ξεκαρδίζονται αμήχανα, να αλληλοκοροϊδεύονται με γκριμάτσες και τα παρατσούκλια τους, μάκια στην υπότισσα της ασφάλτου, μάκια στον Βέγκο, μάκια στη Μισ Τίφανη, να φουγκράζονται τα τρελαμένα φιλοκάρδια τους, ώσπου μέρωσαν, βούρκωσαν, η Πηγή σκούπισε τα μαγουλά της στο καινούριο μαγιό, η Πόπη άρπαξε ένα μεσηνιακό φύλλο να κάνει αέρα και η Πέπη με την ευχαρίστηση στο μούτρο της έκλεισε το ρεσιτάλ λέγοντας «Μα τι ωραία που ξεφτελιστήκαμε οι κακομοίρες». Αν θες και κάτι ακόμα, κάτι λίγο. Στην παλάμη της Αμαλίας το ασημένιο χελωνάκι σε μέγεθος σπιρτόκου του, δώρο του παλιού φίλου του πατέρα της. Παράξενος και υπερφορτωμένος ο κόσμος των μεγάλων, είναι λες και όλοι έχουν ένα βαρύ καβούκι στην πλάτη τους και πάνε αργά, σαν χελώνες, ενώ ο δρόμος τους είναι γνωστός, είναι υπεπατημένη. Η ίδια λαχταρούσε να τρέξει και εκεί που δεν ήξερε πώς πάνε, τι θα βρει και πόσο θα κάτσει. Στην ηλικία της το πολύ και το για πάντα δεν έμοιαζε κατορθωτό. Κάθε δοκιμή μια δοκιμασία του όσο πάει και όσο κρατήσει. Ίσως μια σπίθα εδώ, δύο σπίθες παρακεί, κάμποσες ολόγερα, προσάναμα, μπας και προκύψει το συθέμπελο ταρακούνημα, αυτό που ονειρευόταν στα μπλοκάκια της. Όμορφο βράδυ, ψωμί με λάδι, φιλί και χάδι και ο κόσμος σμάρι θα συνεπάρει και το φεγγάρι. Έτσι να βράδιαζε. Οι νύχτες να μην είχαν το θράσος να σηκώνουν βομβαρδιστικά ή να πλευροκοπούν σαν τώρα τους μιέχοντες με εφιάλτες για πωλήσεις και εξώσεις. Η αυγή να μην τρόμαζε κανέναν και όλο αυτό το λουλουδικό στο κουκούτσι, στη Σάμο και παντού να ξεχυνόταν από τα χωράφια και τους φράχτες, στις λεωφόρους, στις πλατείες, στα λιμάνια και στις θάλασσες, όλες τις θάλασσες του κόσμου και οι άνθρωποι όπως κάθε πρωί βάζουν τα παπούτσια τους. Γιατί όχι να καρφίτσωναν στο πέτο οπωσδήποτε ένα μπουμπουκάκι, ένα γαριφαλάκι, μια μαργαρίτα. Οι πάντες να κυκλοφορούσαν με λουλουδένιο σήμα στο μέρος της καρδιάς. Σιγά που θα γινόταν αυτό. Χίλιες Ανάσες. Είναι από πίνακα της Άννας Παλιαράκη. Είχα δικό της και στο Φαράγγι που είχε φύγει από τη ζωή η Άννα. Έβαλα δικό της και σε αυτό το τελευταίο, γιατί κάπως έτσι το έχω φτιάξει μέσα μου. Αν αξιωθώ να γράφω βιβλία και αν ζω, πάντα να βάζω εξώφυλλο της πολύ αγαπημένης και λησμόνη της Άννας. Μου τη δίνει η έκφραση το δυσαναντικατάστατος, για μένα όλοι είναι αναντικατάστατοι. Το δυσαναντικατάστατος το βρίσκω πάρα πολύ άπονο, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα μοναδικά δικά του δαχτυλικά αποτυπώματα σε ό,τι ψηλαφεί, αγγίζει, σε ό,τι σφίγγει, στο διάβα του, στη ζωή. Άννα Παλιαράκη λοιπόν, και τώρα έτσι όπως το βλέπω είναι ένα σκούρο κόκκινο εξώφυλλο, ενώ αυτή συνήθως ζωγράφιζε κάτι μαυριδερά δέντρα, κάτι τοπία που ήταν γκριζομπλάδα. Τώρα αυτό το κόκκινο δεν πρόλαβα να τη ρωτήσω πώς της ήρθε, γιατί είχε στο μυαλό. Εγώ το βλέπω
και μου θυμίζει την έρημο Γκίψον, την κόκκινη έρημο της Αυστραλίας, όπως τη βλέπουμε από το αεροπλάνο. Την είδα στην πτήση από... φεύγοντας από την Αυστραλία. Και τέλος πάντων, κόκκινη έρημος δεν υπάρχει στο μυθιστόρημα. Υπάρχει αυτή η ζωγραφιά της Άννας, όπως έβαλα και έναν ήρωα να λέγεται Μάνος Λουκάκης, γιατί εξίσου αντικατάστατος μέσα στην καρδιά μου είναι ο Μάνος ο Λουκάκης, παλιός σύντροφος, αγωνιστής, καταπληκτικός φιλόλογος και πολύ καλός ποιητής. Έχει φύγει κάποια χρόνια τώρα. Αυτός ήταν μικρός στο δέρμας που λέμε, πάρα πολύ μικροκαμωμένος, αλλά ψυχωμένος, συναρπαστικός, τελείως έτσι, τρομερή ύπαρξη. Και στο μυθιστόρημα μου βγήκε Δήμετρος, ίσως γιατί στη φαντασία μου και στη σκέψη μου ο Μάνος Λουκάκης ψηλώνει ακόμα. Να πω την αλήθεια, σάλεψα όταν είδα το χειρόγραφο τελειωμένο, αναρωτήθηκα ποιος το έγραψε. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καθόλου τον εαυτό μου να το γράφει. Δεν το θυμάμαι. Τίποτα από αυτά. Θυμάμαι ψιλοσαλεμένη, ας πούμε, να ψάχνω για ζωντανές φλέβες. Μου είχε καρφωθεί αυτή η έκφραση, ας πούμε, στο κεφάλι. Ίσως επειδή η εποχή που ζούμε είναι σαν σημαδεμένη τράπουλα και όλοι στο χέρι κρατάμε ένα καμένο χαρτί όπου έχει κανονίσει το κεφάλαιο για πάρτι του το Παρταόλα, να το πούμε έτσι. Και δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι οικονομικός αναλυτής. Δεν μπορώ εγώ τώρα να κάθομαι να αραδιάζω, ας πούμε, θεωρίες για τον κορακοζόητο καπιταλισμό. Αλλά πώς κανείς να μην είναι ανεπηρέαστος, ας πούμε, με όλο αυτό που συμβαίνει και που πλέον οι πληροφορίες και οι αποκαλύψεις είναι πάρα πολλές και δεν είναι στα χαρτιά. Ο κόσμος τα ζει στο πετσί του. Εγώ πολιτικά μυθιστορήματα δεν κάνω. Δεν είναι δουλειά μου, ας πούμε, δεν ξέρω, φοβάμαι, δεν νομίζω πως έχω την ικανότητα. Εγώ μένω με τους ανθρώπους, κατοικώ, με πραγματικούς ανθρώπους και με μυθιστορηματικούς ήρωες. Και μαζί τους σωπαίνω ή μαζί τους τα λέω και αναρωτιέμαι, τα φέρουν βόλτα ή όχι, ας πούμε. Τα πάντα όλα πέφτουν επάνω στον τοίχο του οικονομικού μπάχαλου και μέχρι εκεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ανάσες, δεν υπάρχουν ζωντανές φλέβες. Πώς επηρεάζονται οι σχέσεις των ανθρώπων, ας πούμε, για παράδειγμα. Οι άλλες ανάγκες της ύπαρξης καταργούνται πλήρως. Έχω μια φράση στο βιβλίο που μιλάω για την πανουργία της θράκας που ξεροψύνει τις γυναίκες κάθε νύχτα. Τους ανθρώπους γενικά θα έλεγα και εγώ. Τις νύχτες κάτι παθαίνω, με φυτιλιάζουν οι νύχτες, κάθομαι και βάζω κάτω ελληματικούς απολογισμούς, βάζω κάτω το κόστος της προσαρμοστικότητας, μετράω τις όλο και πιο λίγες και πιο συνοπτικές αναλαμπές ονειροπόλησης, αλλά που και που ξέρω ότι έχω και ένα πείσμα. Έχω ένα πείσμα να ψάξω για αυτές τις ζωντανές φλέβες. Το βιβλίο αυτό, λοιπόν, τοποθετείται σε ένα μικρό μέρος πάλι, έστησα ένα νησί, όπου δεν φτάνει ο απόϊχος άμεσα των γεγονότων έτσι μεγάλου βεληνεκούς, έτσι δεν είναι, αλλά τι σημαίνει στο μικρό τόπο, ότι όλα είναι ανάγλυφα. Τα ορατά και τα άδειλα υπάρχουν. Τα βλέπεις μπροστά σου, τα μυρίζεσαι, τα αφουγκράζεσαι, τα υποψιάζεσαι, τα διαπιστώνεις, τα επαληθεύεις. Και επίσης σέρνει την αλυσίδα του χτες, όπου όλοι οι κρίκοι υπάρχουν, ας πούμε. Δεν αφήνονται, δεν χάνονται. Είναι σαν ένα μικρός τόπος, μια μικρογραφία κοινωνίας του σήμερα που καθρεφτίζονται τα πάντα. Και οι νοοτροπίες και οι φόβοι και οι ελπίδες και η ποιότητα της ζωής και όλο αυτό έχει μια σκαλιστή κορνίζα, ας το πούμε έτσι. Όπως το σκάλισμα της κορνίζας υπάρχει
τη ιστορία του τόπου. Γιατί ο νους πάει και προς τα πίσω, βάζει την όπιστη, όπως την έβαλε ο καπετάνιος, ο Μίτσος ο Αυγουστής στο Σουέλ που πήγε το καράβι με τον κόλο, Act of God. Συμβαίνει αυτό, αλλά δεν μένει μόνο στο πίσω. Υπάρχει το παρόν. Οι ήρωες είναι αυτοί που έχω πάντα πάνω κάτω. Δηλαδή, συνηθισμένοι άνθρωποι. Είναι οι γυναίκες, αλλά όχι μόνο γυναίκες. Είναι και σε μεγάλη ηλικία, είναι και σε μικρή ηλικία. Είναι και ζωντανοί, είναι και πεθαμένοι. Πώς να λείψουν οι πεθαμένοι από ένα μυθιστόρημα. Άλλωστε, ένας νεκρός είναι αυτός που ουσιαστικά γίνεται ο μοχλός για την αποκάλυψη κάποιων πραγμάτων και για την νοηματοδότηση όλων των σχέσεων και της ίδιας της ζωής της, της ύπαρξης. Η δράση εκτελήσεται από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Μάιο του 2016. Τι κάνουν τώρα οι ήρωες μέσα σε αυτούς τους 10 μήνες? Κάπου γράφω ότι η ζωή τρίβεται πάνω στους ανθρώπους, άλλοτε απαλά σαν χαδιά ραγάτα, άλλες φορές σαν άγρια βούρτσα απολέπησης και άλλες φορές ακόμα χειρότερα, σαν καλοκονισμένο λεπίδι που γδέρνει αλίπητα. Παλεύετε? Ήρωές μου λοιπόν, ας πούμε ότι μελαγχολούν και ξεμελαγχολούν, πέφτουν και ξανασηκώνονται, αποφασίζουν και ξεαποφασίζουν, βασανίζονται από αιμονές τις νύχτες και το πρωί ξυπνάνε και προσπαθούν, ας πούμε, να αρπαχτούν από κάποια προσδοκία. Είναι άνθρωποι που καμιά φορά σε ένα κυκαιώνα μάταιων αναμετρήσεων, ας πούμε, και μουντής κατάστασης, λένε μπάστα και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, γιατί νομίζω πως πάντα κάτι περνάει από το χέρι του καθενός και κάτι περσεύει για να δώσει και στο διπλανό. Και αυτό το κάνουνε οι ηρωίδες και οι ηρωές του βιβλίου. Θυμάμαι το καλοκαίρι μου διάβασε ο Παντελής στην Άνδρο μια μεγάλη συνέντευξη σε ένα παλιό δίφωνο του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, του σπουδαίου του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, που μιλάει για την ποίηση, μιλάει για τη στιχοργική των τραγουδιών, για πολλούς συνθέτες παλιούς και νεότερους, και λέει κάτι καταπληκτικό για τον Βασίλη τον Τσιτσάνη, ότι ο Τσιτσάνης του πήγαιναν στίχους για τραγούδια του, διάβαζε και μετά αναρωτιόταν φωναχτά «Και εγώ πού θα πονέσω?». Τώρα έτσι σκέφτομαι τις χίλιες ανάσες και λέω ότι, ας πούμε, εγώ ένιωσα ότι πόνεσα ένα νησί ξεχασμένο Ντενεκέ, ας πούμε, στην αποθήκη του Αιγαίου. Πόνεσα με τα στραπάτσα των ηρώων, κάθε ενός από αυτούς, άντρας, γυναίκα, ζωντανός, πεθαμένος, νέος, μεγάλος, πόνεσα μαζί τους και ανακατέψαμε, ας πούμε, τα χνότα μας και ίσως κάπου σε αυτή τη δύσπνοια των καιρών, ας πούμε, γυρέψαμε με λαχτάρα κάτι να καθαρίσει τα πνευμόνια, ρε παιδί μου, τη μια, τη δυο, τις δέκα, τις χίλιες ζητούμενες ανάσες. Αυτό σκέφτομαι.